Λοιπόν, εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ με αφορμή τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλη τη χώρα και στην Πελοπόννησο. Σήμερα γίνεται στην Τρίπολη. Έχει κύριο θέμα, όπως όλα τα φεστιβάλ, τα 100 χρόνια του που τιμούμε το κόμμα μας και τα 50 χρόνια της οργάνωσής μας της οικονομικής νεολαίας. Από αυτήν την άποψη θεωρούμε ότι και το σύνθημα, αν βλέπετε και πίσω σας δηλαδή, που είναι στην ουσία ένα παρμένο από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, το καπνισμένο τσουκάλι, στην ουσία ένα άβασμα για μας, τους νέους κομμουνιστές, να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε το ΚΚΕ, 100 χρόνια πορείας και δράσης, και σήμερα είναι πιο αναγκαίο και επίκαιρο και η νεολαία και οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και να συζητήσουμε μαζί, να δράσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί παρά τις διαβεβαιώσεις και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων ότι βρισκόμαστε σε νέα εποχή, το τέλος των μνημονίων, καλύτερες μέρες έρχονται κτλ. Στην πραγματικότητα, η λαϊκή οικογένεια, οι νεολαίοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι νέοι εργαζόμενοι θα ζουν μια από τα ίδια. Έχετε δει την περίοδο της κρίσης όλα αυτά τα 7-8 χρόνια, πόσο είναι περίπου, ναι, να έχει ενισχυθεί τελικά το ΚΚΕ και η ΚΝΕ? Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε όλες μας δυνάμεις. Βέβαια, έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ως βασικός μας στόχος είναι να ζητήσουμε όσο γίνεται περισσότερους εργαζόμενους νέους. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Να ακούσουμε τους προβληματισμούς. Πάνω απ' όλα όμως να δράσουμε μαζί, γιατί τα αξιωμένα προβλήματα τα βιώνουμε όλοι. Και πιστεύουμε ότι και η λύση που προτείνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σε σχέση με το ότι είναι αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα, τα αίτια όλων των προβλημάτων που και στα χρόνια της κρίσης και σήμερα θα είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη και η κερδοφορία των καπιταλιστών, οι οποίοι κερδίζουν στην ουσία από τη χασούρα όλων αυτών των χρόνων και της οκταετίας του μνημονίου και που θα συνεχιστεί. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορούμε και πρέπει να το συζητήσουμε καλύτερα με τη νέα γενιά και με τους εργαζόμενους, ώστε να μπούμε δυνατά στους αγώνες του αύριο. Είστε ικανοποιημένος από την αγωνιστικότητα των νέων και αν θεωρείτε ότι τελικά πολιτικοποιούνται οι νέοι και κομματικοποιούνται? Κοιτάξτε τώρα, προφανώς και σε μεγάλα κομμάτια της νεολαίας, και το έχουμε δει και από τις μάχες που δίνουμε, γιατί βρισκόμαστε και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και σε εργασιακούς χώρους, θεωρούμε ότι παρά την προσπάθεια σε μεγάλο βαθμό να επικρατεί ο συμβασμός που γίνεται συστηματικά και από τις κυβερνήσεις και με, τέλος πάντων, με την προπαγάνδα της συγκεκριμένη βασκούν και με την τρομοκρατία που υπάρχει και σε χώρους νεολαίας και σε χώρους δουλειάς, παρ' όλα αυτά υπάρχουν σπίθες αγωνιστικές που μπορούν να φουντώσουν. Την προηγούμενη οκταετία είχαμε τέτοια δείγματα που μπορεί να είχαν τις διακυμάνσεις τους, γιατί έπαιξε και ρόλο και ο ΣΥΡΙΖΑ και στις προσδοκίες που διέψευσε τελικά και μόνο αυτό το αριστερό προφίλ, τέλος πάντων. Από αυτήν την άποψη θεωρούμε ότι υπάρχει σπίθα, υπάρχει φωτιά, πιστεύουμε ότι την κρατάμε εμείς, αναμένει και εκεί που βρισκόμαστε και εκεί που δρούμε, και από αυτήν την άποψη μπορούν να δημιουργηθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες και σε χώρους και να κοινωνία, τέλος πάντων, να σκεφτεί και ένα άλλο δρόμο να επιλέξει, πέρα από αυτό δηλαδή τη σκύλα και τη χάρη που προτείνουν οι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΟΔΟΥ. Επειδή ανεπίσημα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ναι, θέλω και ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε τα πράγματα. Εντάξει, τώρα όπως έχουμε δει και τα κόμματα, κυρίως και ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, θέλουν να στήσουν το καινούριο δίπολο σε σχέση δηλαδή με αυτό που λέγαμε παλιά, το δικοματισμό, το δικοματικό παιχνίδι, στο να εγκλωβίσουν δηλαδή νέες συνειδήσεις και τους εργαζόμενους στο ότι πρέπει να επιλέξουν τον ένα ή τον άλλον. Και υπάρχει αυτό και φαίνεται, εννοώ και από τον ανασχηματισμό, αυτή η προσέλκυση και βρήκε των δυνάμεων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα η προπαγάνδα των μετόπων, είτε αντι-ΣΥΡΙΖΑ είτε αντιδεξιών, όπως προβάλλουν δηλαδή οι ΜΕΝΚΙ ΔΕ. Εμείς αυτά απαντάμε πως είναι οι παραλλαγές, ή μάλλον να πω καλύτερα, η όψη του ιδιονομίσματος, διότι οδηγούν και από παλιά υπάρχει πείρα δηλαδή, και οι δύο ψήφισαν το μνημόνιο το 2015. Και οι δύο συμφωνούσαν άρα να εφαρμοστούν και να εφαρμόζονται, να συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Στην ουσία είχαν το ίδιο πρόγραμμα όλα αυτά την τριετία από τις προηγούμενες εκλογές. Που σημαίνει ότι είναι ανάγκη σήμερα και η νεολαία και μπροστά στις εκλογές να ενισχύσει το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογές, γιατί θα έχουμε πολλές εκλογικές μάχες. Ακριβώς.
Και προφανώς αυτό θα κριθεί και στους χώρους δουλειάς, χώρους νεολαίας, για μας εκεί πέρα. Δηλαδή και καθημερινά κρίνεται εκτός των εκλογικών μάχων και το κέρδισμα των συνειδήσεων και η αγωνιστική διάθεση να τονωθεί κτλ. Πώς συνδυάζει την ανεξαρτησία της από την αποκοινού διαχείριση του οίκου με το σύζυγο? Στην Ανατολική Ευρώπη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στη Ρωσική Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα οι γυναίκες βίωναν την απόλυτη καταπίεση και εξαθλίωση. Σε παραγωγικό επίπεδο, οι γυναίκες δούλευαν μόνο το 13% στα εργοστάσια, το 4% στην εκπαίδευση και το άλλο 80% σαν οικιακές βοηθοί ή μαγείρισες. Συγκεκριμένα, ο μισθός στα εργοστάσια ήταν ο μισός από αυτόν των αντρών, δηλαδή 72 καπίκια, ενώ οι οικιακοί βοηθοί λαμβάνουν μια πενιχρή σύντηση για αυτές και τα παιδιά τους. Η υγεία ήταν μια πολυτέλεια, καθώς ένας γιατρός αντιστοιχούσε για 10 χωριά, ενώ οι γεννήσεις γίνονταν μόνο το 5% σε νοσοκομεία. Το 87% των γυναικών ήταν αμόρφωτο, καθώς η γνώση ήταν μόνο προνόμιο της αριστοκρατίας. Με την έκρηξη της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, οι γυναίκες από την πρώτη στιγμή... Αλλάζουμε τη διαφάνεια. Με την έκρηξη της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, οι γυναίκες από την πρώτη στιγμή πήραν ενεργό ρόλο στην παραγωγή. Στο σοσιαλισμό, η εργατική δύναμη των εργαζομένων δεν είναι πλέον εμπόρευμα. Έτσι, από κοινού εργάτες και εργάτριες στα συμβούλια των εργοστασίων σχεδιάζουν από κοινού την παραγωγή. Παράλληλα, εξετάστηκε προσεκτικά από τη σοβιετική εξουσία η ιδιαιτερότητα του γενικού οργανισμού, ώστε να ληφθούν μέτρα για την προστασία του. Απαραγορεύτηκε η νυχτερινή εργασία στη βιομηχανία και περιορίστηκε το όριο βάρους που επιτρεπόταν να σηκώνουν οι εργάτριες, ενώ η συντιδιοξείωτησή τους γινόταν από το 55 με 5 διαφορά από τους άντρες. Στην Ήπεθρο οι κατακτήσεις ήταν ακόμα πιο μεγάλες. Στα κρατικά αγροκτήματα θεσπίστηκε υποχρεωτική εκπαίδευση που μέσα στα επόμενα 10 χρόνια είχε περιορίσει τον αλφαβητισμό. Η στασιμότητα και η υποχώρηση που παρατηρήθηκε από μια περίοδο και μετά τη σοσιαλιστική οικοδόμηση είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην εξάλληψη της γυναικής και στην εξάλληψη της γυναικής νοσοκομείας. Το παλιό που βρισκόταν στο στάδιο της απομονωσύνθεσης σιγά σιγά επανέρχεται στη ζωή. Η ενίσχυση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής από το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης γίνεται εμπόδιο στην κατάκτηση της χειραφέτησης της γυναίκας. Με την καπιταλιστική παλινόρθωση, η γυναίκα αδυναμεί και εγκατελειμμένη από τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα του παρελθόντος, είναι ξανά ένα αντικείμενο κάθε είδους εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικά, με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο αριθμός των γυναικών που δουλεύουν σε εργασίες οι οποίες δεν τους προσφέρουν τα απόλυτα αναγκαία ξεπερνούν ακόμα και τον αριθμό των γιατρών. Θυμάμαι τα 50 χρόνια της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, της νεολαίας του ΚΚΕ. Με σεβασμό υποκλινόμαστε σε όσους και όσες αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα σε όλες τις συνθήκες. Σε όλους όσους κράτησαν ηρωική στάση με το όπλο, με τα χωνιά, με την προκήρυξη, πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, στις απεργίες, στα σαμποτάζ, διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αλίγιστοι και μας δίδαξαν έναν περήφανο τρόπο ζωής. Σε αυτούς που ανέδειξαν τη μορφή του αφοσιωμένου, αταλάντευτου αγωνιστή, τα χαρακτηριστικά και τις αρετές του επαναστάτη. ΚΝΕ, κληρονόμησε τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού και της νεολαίας. Είναι συνεχιστής της ηρωικής όπλου. Κληρονόμος των μαχητικών παραδόσεων της ενιαίας πανελλαδικής οργάνωσης νέων, της ΕΠΟΝ, της Δημοκρατικής Νεολαίας, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, της αγωνιστικής δράσης των νεολαίων κομμουνιστών κατά από άλλες συνθήκες σε μαζικές πολιτικές οργανώσεις όπως η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και ορίμο τέκνο της οργής. Η Κομμουνιστική Νεολαία
Συνολία Ελλάδας ιδρύθηκε το 1968 μέσα στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αρχικά δημιουργήθηκε το Κεντρικό Γραφείο της ΚΝΕ και εκδόθηκε ο οδηγητής. Ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβρη του 1969, συνήλθε παράνομα στην Αθήνα η πρώτη συνδιάσκεψη της ΚΝΕ. Ενέκρινε το καταστατικό και την ιδρυτική διακήρυξη προς την ελληνική νεολαία και εξέλιξε το Κεντρικό Συμβούλιο και τον γραμματέα του. Η ίδρυση της ΚΝΕ πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ΚΚΕ βρισκόταν στην παρανομία από το 1947, ενώ με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας το 1967 εντάχθηκαν οι διώξεις, τα βασανιστήρια απέναντι στους κομμουνιστές.